σας, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στο αγαπημένο σας παιχνίδι. Στο Άκου Τι Μαυραδιάτικα! Άκου ποιοι ήρθαν σήμερα, φίλε τηλεθεατή. Δύο φοβερές ομάδες. Από τη μία έχουμε την καταπληκτική παρέα του πρωινού του Μέγκα. Καλημερούδια! Ήρθαν τα παιδιά με την Τωρέτα φυσικά αρχηγό, με ό,τι καλύτερο διαθέτουν και ετοιμάζονται απέναντι σε μια άλλη φοβερή πεντάδα. Μέλισσε! Τα παιδιά με τα μαύρα. Θα γίνει φοβερό παιχνίδι και ξεκινάμε με την Τωρέτα Παπαδημητρίου στο νούμερο 1. Τωρέτα Παπαδημητρίου, αθλήτρια, πρωταθλήτρια, ηθοποιός, χορεύτρια και τώρα παρουσιάστρια και τι άλλο. Μέλη γενέστε, ένα μεγάλο όλε! Νούμερο 2, κυρίες και κύριοι, ο πιο σεξι άντρας μέσα στους 6 πιο σεξι άντρες του πλανήτη. Έτσι βγήκε σύμφωνα με ένα περιοδικό, το Ομορφόπεδο, τραγουδιστής, παρουσιαστής, ετσετερά, ετσετερά, Κώστας Μαρτάκης! Δημοσιογράφος, ραδιοφωνικός παραγωγός, από τους πιο παλιούς και πιο καλούς, Βαγγέλης Χαρισόπουλος! Στο νούμερο 4 αυτής της ομάδος είναι ένα κορίτσι που γνωρίζω πολύ καλά, νούμερο 23, βαλίτσα 23 στο Super Deal και είναι η Σοφία Μανολάκου! Σοφία Μανολάκου, θυμάμαι το Σοφία και λέω τα επίθετα θα θυμάμαι ποτέ. Σοφία έχουν Μανολάκου, περάσει και πολλά χρόνια από τότε. Έχουν περάσει άλλα ωραίες εποχές. Και να το νούμερο 5, στον αριθμό 5, στην πιο νευραλγική θέση αυτής της ομάδος, είναι ο πιο παλιός της παρέας. 20 χρόνια στο Μέγκα, 5 χρόνια στον Αντένα. Κυρίες και κύριοι, Χρήστος Νέζος! Ο χαϊλάντερ της ομάδος. Καλησπερούδια, παιδιά. Καλησπερούδια. Καλησπερούδια. Πάρα πολύ καλά εσείς. Πολύ ωραία. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε εδώ. Σας βλέπουμε από την τηλεόραση και θέλαμε πάρα πολύ να έρθουμε να παίξουμε μια μέρα. Και να που ήρθε η ευκαιρία. Ένα θερμό χειροκρότημα για την Τωρέτα μας που θα αναλάβει το δύσκολο έργο των αποφάσεων. Πολλές φορές θα έρθει σε δύσκολη θέση, σε διλήμματα. Εντάξει. Να δούμε τι θα κάνει. Και πάμε να γνωρίσουμε τώρα και τα παιδιά που βρίσκονται απέναντι, τα παιδιά με τα μαύρα. Είναι οι Μέλισσες και στο νούμερο 1, κυρίες και κύριοι, το πολυεργαλείο της ομάδος. Ο άνθρωπος που κάνει 20 διαφορετικές φωνές. Ίσως τον είδατε τελευταία σε ένα βίντεο που ανέβασε και έγινε χαμός. Χρήστος Μάστορας! Στο νούμερο 2 είναι ο Παντελής Κυραμαριός! Ο δοντίατρος της παρέας, θα πρέπει να σας πω, και φυσικά είναι στα πλήκτρα, έτσι δεν είναι, Παντελή? Το νούμερο 3 της ομάδος είναι ο Σπύρος Κουδούνης! Ο Σπύρος Κουδούνης είναι στα drums. Όπως καταλαβαίνετε, κάθε όνομα είναι μια ιστορία. Είναι η μπάντα με τα πιο περίεργα ονόματα. Στο νούμερο 4 της ομάδος, αυτός ο φοβερός τύπος από τη Λαμία, με το φοβερό τατού, ειδικά στο δεξί χέρι, είναι ο Θάνος Λαΐτσας! Είναι ο πιο λιγομίλητος της παρέας, αλλά έχει πολύ μεγάλη πλάκα επειδή τον έχω ζήσει. Και στο νούμερο 5 είναι ο τύπος που φοράει πάντα γυαλιά. Δεν έχουμε δει ποτέ τα μάτια του. Βάσο Κώστας Μαυρογέννης! Τι γίνεται, ρε Μέλισσες, καλά πάμε? Υπέροχα. Έχουμε έρθει εδώ με ένα σκοπό. Να κερδίσουμε αυτή την ομάδα. Ηρέμησε λίγο. Δεν χρειάζεται, Κώστα. Δεν χρειάζεται. Έχω κανονίσει. Έτσι, ακούει από απόσταση. Θα κάνουμε λίγο καμιά. Θα μπούμε σε άλλους τραγουδιστές λίγο πριν ξεκινήσουμε γρήγορα. Κάνουμε ένα ποτπουρί. Έχω. Παντελίδη. Με ειδοποιούν από το κοντρόλ ότι άμα κάνω μήνυση θα φάμε μήνυση. Και... Ωραία. Σε αυτό το σημείο έχει δίκιο, αλλά όταν έρθει επάνω θα κάνει έτσι. Θα προσπαθήσω να κάνω κάτι άλλο. Χορεύω πολύ καλά break dance. Αυτό. Έχει πολύ ενδιαφέρον, αλλά πρέπει να καταφέρει να αγγίσει τον τραγουδιστή και να τραγουδίσει. Δεν χορεύω καθόλου. Άμα θα χάσει, να μας χορέψει λίγο breakdance, έτσι, ναι, για να... Άμα δεν, δεν υπάρχει καν ως υπόθεση αυτό το άμα θα χάσει. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, καλή επιτυχία στις Μέλισσες, καλή επιτυχία και στα Καλημερούδια. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Άκου Τι Είπαμε Ραδιάτικα, οι δύο αρχηγοί κοντά μου. Τωρέτα, τι ωραία εμφάνιση. Τι ωραία εμφάνιση. Αισθάνομαι ένα άνθρωπο. Καλά, μιλάμε τώρα, ναι, τρομερά αισθάνομαι και εγώ. Παιδιά, μην ανησυχείτε, το έχουμε. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε να πούμε για το άλμα ει μήκο ή τριπλούν. Τι έκανε, και μήκο και τριπλούν. Και ήσουν πρωταθλήτρια, ήσουν στην εθνική ομάδα. Μάλιστα. Πόσο πήδαγε, για πε μα το τριπλούν. Πήδαγα μακριά και έφτασα περίπου 13 μέτρα, τα έφτασα. Α, πήδαγε πάρα πολύ μακριά. Μπράβο, ναι, ευχαριστώ. 13 μέτρα ενώ στο μήκο. 6 περίπου, 6.
Σ' άρεσαν περισσότερο τα άλματα, έτσι. Είναι των αλμάτων γενικά. Πιο πολύ των μεγάλων αλμάτων. Τα άλματα, ναι. Άλματα, ναι, άλματα. Τα λέμε όχι πηδήματα, γιατί. Είναι μπερδευόμαστε. Είναι μπερδευόμαστε, προς Θεού. Εσύ από αθλητισμό, Χριστό. Με φοβίζει εσύ, αυτό τώρα. Τίποτα. Με το άλμα και το πήδημα με φοβίζει. Δεν μπορώ να φύγω. Επίτηδε το έκανε. Όχι, λεφτή δεν μπορώ να πηδήξω. Δεν ξέρει την ταινία που υπήρχε. Για πε μα. Εγώ με τον αθλητισμό, εδώ αυτού του μίσου έχω γυμνάσει πάρα πολύ από μικρό. Οπότε στο φαΐ κυρίω αυτό το άθλημα. Το έχω κόψει τελευταία. Πίνω μόνο νερό. Όντως είναι. Και αλκοόλ. Α, ωραία. Και μέλι. Τρώει μέλι. Τρώει μέλι. Τρώς μέλι, αλήθεια. Τρώω πολύ μέλι, αλήθεια. Ναι. Mm. Και κυρίως βασιλικό βολτό. Α, αυτό είναι σημαντικό. Άρα έχει διάβγεια, γρήγορση και αστροφία. Τρώμαξα έτσι, όπως είπες. Διάβγεια. Διαβήτη. Λοιπόν, είστε έτοιμοι. Πάρα πολύ έτοιμοι. Πάμε να γυρίσουμε την πλάτη. Πάμε να παίξουμε! Να παίξουμε λοιπόν, αφού βεβαίως πούμε ότι οι μέλισσες εμφανίζονται αυτή την περίοδο στο The Box. Παρασκευή και Σάββατο. Παρασκευή και Σάββατο, να μας έρθετε όλοι, θα περάσουμε υπέροχα. Τι να χωράμε, δεν χωράσουμε, αφού γίνεται χαμός. Παιδιά, εδώ στα παιδάκια που θα χάσουν, θα κεράσουμε και ένα μπουκαλάκι. Α, γιατί μα κάνει τέτοια και μα προκαλεί. Άμα θέλετε, ρε παιδιά, αλλιώ. Ενώ το ρέτα σα απολαμβάνουμε κάθε μέρα στο Μέγκα. 10 με 1. 10 με 1. Καλημερούδια. Καλημερούδια. Και να πούμε ότι σε περίπτωση που κερδίσετε εσείς, Δωρέτα, ναι, τα καλημερούδια δηλαδή, τα χρήματα θα πάνε στο σωματείο Φίλοι του Θεοτόκος. Κέντρο αξιολόγησης, κατάρτισης και αποκατάστασης παιδιών και νέων με νοητική στέρηση. Ενώ αν κερδίσουν μέλισσες, τα χρήματα θα πάνε στη Μέλισσα. Ορφανοτροφείο Φιλέων με αντικείμενο την παιδική προστασία για κορίτσια. Τι ωραίο. Οι μέλισσες δίνουν τα λεφτά στη μέλισσα. Πολύ ωραία. Τα χέρια πίσω ήδη έχουν μπει, βλέπω. Και ξεκινάμε. Ρώτησαμε 100. Ψάχνουμε τις. Ψάχνουμε τις 7 δημοφιλέστερες. Πείτε μας κάτι που συνήθως μετράμε. Και τώρα τα γρήγορη. Τα κιλά μας. Τα κιλά μας μετράμε. Τα κιλά μας μετράμε για να δούμε. Το βάρος μας είναι μέσα, βεβαίως. Το βάρος μας. 1, 2, 3, 4, 5 απάντηση. Χρήστο, εδώ. Συνονόματα, σε ακούμε. Τι μετράμε. Τι μετράμε. Μην μιλάς, τις ημέρες μέχρι το Σάββατο. Είπες το, μετράμε. Τις ημέρες μέχρι το Σαββατοκύριακο. Τις ημέρες μέχρι το Σαββατοκύριακο. Ψαγμένη απάντηση, δεν είναι όμως μέσα, άρα η Δωρέτα θα επιλέξει. Τι θα κάνετε την Δωρέτα. Παιδιά, να την πάρουμε την ερώτηση ή να την παίξουν τα παιδιά. Γιατί να την πάρουμε. Θα τα δώσουμε στους φίλους μας. Οι μέλισσες υποπέζουν. Παντέλη, ακούμε. Πες μας κάτι που συνήθως μετράμε. Μετράμε τα αστέρια. Μετράμε τα αστέρια, λέει ο Παντελής. Μετράμε αστέρια. Τι! Αποκλείεται! Δεν είναι μέσα. Το είπε μόνο ο Μενέλαος Λουντέμις όμως. Η 100 δεν το είπα. Σπύρο. Τα χρήματα. Τα χρήματα μετράμε. Ο Σπύρος λέει τα χρήματα και τα χρήματα είναι μέσα! Είναι στη δεύτερη θέση. Και πάμε στο Θάνο, το Λαΐτσα. Μετράμε την ώρα. Μετράμε την ώρα. Μετράμε την ώρα και εδώ μετράει η ώρα. Μετράει ο χρόνος. Ναι! Ο Λαΐτσας δίνει πάσα τώρα στον Κώστα. Μετράμε σκορ. Μετράμε σκορ. Και το σκορ είναι... Δεν είναι μέσα. Σύσκεψη. Σύσκεψη για τη βαλή ομάδα. Τα καλημερούδια. Δεν μιλάμε μεταξύ μας, Χριστάρα. Πάμε. Λοιπόν, το ύψος. Μετράμε το ύψος. Δεν το έχει πει κανείς. Να, να μια καλή απάντηση. Μετράμε το ύψος και είναι δημοφιλέστερη. Είναι δημοφιλέστερη απάντηση, μάλιστα. Παντελή, κάτι που συνήθως μετράμε. Πω πω, όλο βλακίες μου έρχονται. Δεν ξέρεις, πες ό,τι θες. Μετράμε προβατάκια. Μετράμε προβατάκια. Για να κοιμηθούμε. Αυτή είναι καλή απάντηση. Μετράμε προβατάκια και... Δεν είναι μέσα! Έφυγα! Τα καλημερούδια έχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν τον πρώτο γύρο. Μάλιστα. Να πάρουν τους 52 πόντους. Μάλιστα. Ουσιαστικά να τους κλέψετε από τα παιδιά. Μάλιστα. Δεν έχει σημασία, έτσι είναι το παιχνίδι. Μπορείτε νόμιμα να τους πάρετε. Χρήστο, πες μας, παρακαλώ, κάτι που μετράμε. Συνήθως μετράμε. Πρώτο, είχα πει το πρώτο και το. Διάβασε στο στόμα μου και το πες. Τι, χέρια μου. Όχι, αγάπη. Άστα αυτά. Κοίτα το ύψος. Τι μετράμε. Τα κιλά τα πάμε. Τι μετράμε, ρε παιδιά. Κοινό, καλό δεν έχει. Πες τη Σοφία και πες μετά. Έλα, Σοφία. Θερμοκρασία. Μετράμε τη θερμοκρασία. Βαγγέλη. Αν και δεν με συμφέρει, το μέγεθος. Το μέγεθος. Κώστα. Θερμοκρασία, προφανώς. Θερμοκρασία, θερμοκρασία, μέγεθος μέχρι τώρα. Και εσύ, Δωρέτα.
Θα πω τη θερμοκρασία. Τη θερμοκρασία. Γιατί το μέγεθος δεν μετράει. Το μέγεθος δεν μετράει. Για να δούμε. Για να δούμε η θερμοκρασία. Αν είναι μέσα. Η θερμοκρασία. Δεν είναι μέσα. Δεν είναι μέσα. Οι μέλισσες κερδίζουν. Οι μέλισσες κερδίζουν τον πρώτο γύρο. Παίρνουν τους 52 πόντους. 52-0 είναι το σκορ. Λέτε να είναι το μέγεθος. Σωστό. Καλή απάντηση. Εγώ ήμουν σίγουρος ότι θα πανηγυρίσετε. Όμως, τρίτη απάντηση. Στην τρίτη θέση έχουμε την απόσταση, το μήκος. Μα είναι δυνατόν, Ντορέτα. Και ξεκινήσαμε την κουβέντα από το μήκος. Το είπαμε το μήκος, αλλά θεώρησα ότι η θερμοκρασία είναι πιο σίγουρο. Στην τέταρτη θέση, μετά το ύψος, τα χρήματα, την απόσταση, είναι την πίεση. Και αυτή η καλή απάντηση. Και στην 7η θέση, προσέξτε, είναι το ύφασμα. Μετράμε το ύφασμα. Άρα και το μέγεθος να έλεγα, πάλι τα χάναμε. Τίποτα. Δεν ήταν δύσκολη η ερώτηση όμως. Η ερώτηση ήταν η παγίδα, ε. Υπάρχουν και δυσκολότερες. Όχι. Πάμε στον επόμενο γύρο. Πάμε στο δεύτερο γύρο και θα φωνάξω κοντά μου τον Κώστα και τον Παντελή. Κώστας και Παντελής μπαίνουν στον... Μέσα στο κέντρο του γηπέδου. Ηρέμησε. Τι έπαθες Κώστα, γιατί αγρίμησες. Τα νεύρα μου. Μα το μέγεθος κι εσύ. Δεν τρέπεσαι. Η δημοκρασία που είμαι εμείς καλύτερα. Έτσι μου έχουν πει, τι να κάνω. Είσαι έτοιμος Κωστάκη. Είμαι πανέτοιμος. Όχι τα χέρια ακόμα, εντάξει, μπαίνει το άζι πίσω. Για λέγε κανένα νέο, έτσι, έχεις τραγουδήσει ποτέ με τα παιδιά. Μια φορά θυμάμαι στο καμπαρέ. Έχω τραγουδήσει στο καμπαρέ, με έχουν σηκώσει μια φορά που είχα πάει να τους απολαύσω κι εγώ. Σας είχα δει μια φορά παρέα όταν είχα έρθει, ήσασταν, είχα ανέβει και ο Κωνσταντίνο. Δεν κάνω και παρέα, εντάξει. Ναι, δεν κάνω πολύ παρέα με μέλη, είμαι αλλεργικός. Σε έχει τσιμπήσει καμιά μέλη από το Παντελή. Δεν έχω πρόβλημα, τα πάω καλά. Παρότι σε μέλη σα έτσι πάνε, έτσι δεν υπάρχει. Ναι, δεν υπάρχει κάτι που. Εσύ τουλάχιστον να πει. Δεν σε περάζουν. Τις προστατεύω γιατί άμα με τσιμπήσουν θα πεθάνουν οι μέλισσες. Σωστό, άρα... Αλλά άμα θέλω να το κάνω οπωσδήποτε, ναι. Τι να κάνω. Για πες εσύ τη δικιά σου ιστορία, Παντελή. Από πού, γεννήθηκα το 83. 1983 λοιπόν, από εκεί ξεκινάει. Στο μεευτήριο Έλενα, ναι. 83 γεννήθηκες. Ναι, 83. Wow. Σοκαριστήκατε όλοι, ε. Τραγικό. 1983. Και με τα παιδιά είμαστε από το 8. Από το 2008. 7 χρόνια δηλαδή, 7-6. Ναι, από το 9 δισκογραφικά. Μάλιστα, ναι, ναι. Αυτά και... Θα... Και είσαι οδοντίατρος. Ναι. Κανονικά δουλεύεις ως οδοντίατρος. Κανονικά, ναι. Έχεις δικό σου οδοντίατριο. Έχω, βεβαίως. Και από τότε που σε είδαν στις μέλισσες που έκανες μεγάλη επιτυχία, φαντάζομαι έχει αυξηθεί και δεν δικά. Έρχονται, όχι. Όχι. Λένε αυτός για να είναι για να είναι και να βγαίνει στις τηλεοράσεις. Ναι. Και τι γίνονται. Πας κάθεσαι εκεί στο οδοντίατριο και γρατσινάς. Το προσπαθώ. Η κιθάρα σου. Βαράμε μύγες στο οδοντιατρίο, τέτοιο. Ωραία. Κώστα, εσύ είχες πριν ξεκινήσεις το τραγούδι, τι έκανες? Εγώ έπαιζα μπάσκετ πριν να ξεκινήσω το τραγούδι, στον αθλητισμό φουλ. Κάρφωνες? Κάρφωνα, ναι. Τώρα? Και τώρα. Καρφώνεις, ε. Πάντα. Δεν είναι γιατί... Λέγεται, το άλμα, χάνεται, το χάνεται. Άλμα δεν χάνεται. Το άλμα μένει, ναι. Μένει πάντα. Τέλεια. Θα το ποδήλατο. Σε κανονική μας εδώ, έχεις παιδική αν καρφώνεις. Σε κανονική, σε κανονική. Mm-hmm. Οπότε θες να πάμε. Να παίξουμε, αμέ. καλά, εμένα μου ρίξεις τα πω εύκολα. Μην κοιτάς τώρα, έχω ανοίξει καλά και αυτό. Το κανονικό λίγο πιο κάτω. Για λέγε τα καλημερούδια για το πρωινό που συμμετέχεις. Για τα καλημερούδια. Όπως βλέπεις είμαστε μια πολύ ωραία παρέα. Γελάμε πάρα πολύ. Λείπει κανείς από την παρέα? Ναι, η Μαριέλα Ισαβίδου. Η Μαριέλα μας λείπει γιατί έχει θέατρο. Ναι. Ναι. Βασικά δεν είναι αυτό που πηγαίνουν σε παιχνίδια μαζί, χάνουν και λένε πως είναι αυτή η γουσούζα. Η μαυρόκατα. Εγώ και τώρα το χάνουμε, όχι η Μαριέλα, δεν έχει παίξει. Είσαι κάθε μέρα εκεί, Κωνσταντίνα. Είμαι κάθε μέρα κι εγώ εκεί. Το πώς ξυπνάω δεν ξέρω. Δεν ξέρω γιατί είμαι και στη Θεσσαλονίκη. Τραγουδάω εκεί. Με Δέσποινα Βανδύ και τον Παντελή Παντελίδη. Παντελή, Παντελίδη, έκανε ο Χρήστος. Ο Χρήστος Μάστορας έκανε φοβερό Παντελίδη. Κάνε λίγο, πες ένα γεια. I don't speak Greek, sorry. πολλά πράγματα, πολλά πράγματα. Παιχνίδι κάνεις, έκανες ένα παιχνίδι, δεν έκανες το... Έκανα ένα παιχνίδι, ναι, στο Epsilon, το Super Bass. Που παίζαν κάτι... Με τούρτες και τέτοια. Τούρτες. Έφαγες μια τούρτα εσύ? Στις πρόβες. Το δοκίμασα να ξέρω πώς παίζεται. Ο παρουσιαστής δεν αγγίζεται. Στην κανονικά. Live, όχι.
Καλά, με παίρνανε κάτι σκάκια και εμένα, ναι. Έτσι, στις έσκα κάμια φορά, αλλά εντάξει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ετοιμαζόμαστε για το δεύτερο γύρο. Σε λίγο όμως πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά επιστρέφουμε με την ερώτηση στα καλημερούδια και στις μέλισσες. Προηγούνται οι μέλισσες με 52-0. Άκου τι παπραδιάτικα σε λίγο. Βλέπετε τους παίκτες μας έτοιμους πίσω για το δεύτερο γύρο. Είναι ο Παντελής από τις Μέλισσες και ο Κώστας από τα Καλημερούδια. Άκου τι είπα βραδιάτικα, μέρος δεύτερο. Το έχουμε. Μέσα εδώ. Για πάμε. Για έλα. Για συνέχισε. Το είναι. Και πάμε ξανά. Πάμε ντόμινο. Ποιες ομάδες παίζουν, παρακαλώ. Σήμερα. Ποιες ομάδες παίζουν σήμερα. Ποιες ομάδες παίζουν. Καλημερούδια. Ναι. Μέλισσες. Ποια ομάδα υποστηρίζεις. Εσύ. Μέλισσες. 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 Κυφίνες. Κυφίνες. Καλημερούδια, ποιος είναι. Μπράβο, μπράβο. Καλημερούδια, καλημερούδια. Βέβαια, το πιο παρτάκι. Πάμε λοιπόν να δούμε, παρακαλώ, έλα Γιώργο, πάμε να δούμε τι κρύβει η συνέχεια σήμερα στο Άκου Τι Πάμε Ραδιάτικα. Οι δύο εκπρόσωποι, όπως σας είπα, είναι πάνω. Ο Κώστας απέναντι στον Παντελή. Και είμαστε έτοιμοι τώρα να ανακοινώσουμε την ερώτηση. Όχι, από εκεί πλευρά είναι καλημερούδια. Α, από εκεί είναι πιο λίγοι. Με πούλμαν ήρθαν τα παιδιά, είναι... είσαστε όλοι μαζί, ήρθατε. Σοι είναι από κάτω. Έχουμε μαζί μας το λαό, είναι ξεκάθαρο. Εγώ δεν έχω ξαναξαδέρφη. Ρωτήσαμε 100. Τα χέρια πίσω. Και ψάχνουμε τις... Νιώθω ότι είμαι στο Dream Show ξανά. Και ψάχνουμε τις 7 δημοφιλέστερες απαντήσεις. Η ερώτηση λέει... Συμπληρώστε τη φράση «Αυτός είναι πιο κοντός και από...» Τη Βίδα. Και από τη Βίδα λέει ο Κώστας, για να δούμε. Και από τη Βίδα δεν είναι. Από τη Βίδα, πώς ήρθα τώρα, Κωστάκη. Πιο κοντός για τη Βίδα. Για λέγε, Παντελή, είχες χρόνο να σκεφτείς. Είχα χρόνο και θα πω Πινέζα. Πιο κοντός από Πινέζα. Αυτό θες να πεις Πινέζα, Μπέρδεψα τα... Ναι, ναι. Τα πιο κοντός και από Πινέζα. Και ναι, η Πινέζα είναι μέσα. Τι θα κάνετε, Παντελή? Θα το δώσουμε. Θα παίξω τα καλημερούδια, λοιπόν. Φύγαμε. Αυτό λέγεται fair play, fair play. Έτσι, δώσατε. Δεν είναι μέλισσες, είναι γατάκια. Δεν είναι μέλισσες, είναι γατάκια. Μεταφράζω, έτσι σας το μεταφέρω. Βαγγέλη, συμπλήρωσε τη φράση «Αυτός είναι πιο κοντός και από...» Από το Σιμίτι. Πιο κοντός και από το Σιμίτι. Ωραία απάντηση φαίνεται αυτή. Κάποτε το λέγαμε. Ήταν δημοσιογραφική απάντηση αυτή. Πάλεγα την απάντηση. Αχ, βλέπω να έρχεται το δεύτερο χ. Πιο κοντός και από κοντός. Πιο κοντός και από κοντός. Άντε, πάρε ένα χ. Ωραία, δεν καταλαβαίνεις πότε έρχεται το χ. Το μυρίζεις το χ. Έχω μύτη εγώ. Έχεις μύτη, ναι. Ο Χρήστος Νέζος είναι η ελπίδα τώρα της ομάδας. Εγώ, εσένα, εμένα έχετε ελπίδα. Σύσκεψη, παρακαλώ, σύσκεψη. Ο κοντός του κινηματογράφου ήταν ο Ρίζος. Λέγανε, όχι. Άρα, λες Ρίζο. Να το πω. Πες κάτι. Θα το πω, ναι, στο άρα πω, ναι. Θα πεις Ρίζος. Ρίζος. Πιο κοντός από το ρίζο. Δες εδώ. Για να δούμε Χι, ο ρίζος αν είναι μέσα. Είναι μέσα. Είναι στη δεύτερη θέση. Και ναι, ο Χρήστος Νέζος κρατάει την ομάδα μέσα στο παιχνίδι. Μπράβο. Σωθήκαμε τώρα, Η Ντορέτα. Αυτός είναι πιο κοντός και από... και από Νάνο. Και από Νάνο. Καλή απάντηση φαίνεται αυτή και... Ναι, είναι η δημοφιλέστερη απάντηση. Εκτός κι αν είναι ο Νάνος του Game of Thrones.
του έτσι. Game of Thrones. Ναι, 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 που εντάξει, αυτός είναι τιτανοτεράστιος, είναι γίγαντας. Τιτανονάνος. Τιτανονάνος. Κώστα, πιο κοντός και από... Σκέψου, σκέψου. Πιο κοντός και από... Μπαούλο. Πιο κοντός και από Μπαούλο. Οι απαντήσεις του Κώστα Μαρτάκη πραγματικά... Μας ξεπερνάνε. Μας ξεπερνάνε. Τρίτοχοι. Τρίτοχοι. Και δίνεται η δυνατότητα στις μέλισσες να κερδίσουν ένα ακόμη γύρο. Το δεύτερο συνεχόμενο. Κώστα, τι λες? Εύκολο αυτό. Θάμνο. Πιο κοντός και από Θάμνο. Θάνο. Επειδή με λένε Θάνο, Θάμνο. Θάμνο. Σπύρο. Από Σκαμπό, λέω. Από Σκαμπό. Πιο κοντός και από Σκαμπό. Παντελή. Και εγώ στο Σκαμπό, μάλλον. Ναι. Πιο κοντός και από Σκαμπό. Νομίζω και τα δύο θα είναι. Πιο κοντός από Σκαμπό, πιο κοντός από Θάμνο. Και εγώ εκεί. Για λέγε εσύ, Χριστό. Αποφασίζω κιόλας. Εσύ αποφασίζεις, ναι. Όχι. Έλα, ωραία, ό,τι και να πεις. Λοιπόν, παιδιά, θα πω Σκαμπό. Σκαμπό, λες. Να το πω. Το είπα, ο Χριστάρας. Αυτό θα είναι. Εννοείται. Πάμε λοιπόν Σκαμπό, πάμε να δώσουμε. Δεν σ' αρέσει, μάλλον. Σ' αρέσει το Σκαμπό, Ντορέτα, από ό,τι φαίνεται. Νομίζω ότι ο Θάμνος ήταν πιο πιθανό να είναι. Μυρίζει να το αλλάξω τότε. Νομίζω. Να το αλλάξει. Δεν μπορεί, αγόρι μου. Πάμε να δούμε το Σκαμπό. Το Σκαμπό. Είναι μέσα! Είναι το Σκαμπό! Μπράβο! Δεύτερη συνεχόμενη νίκη για τις μέλισσες και από τους 52 ανεβαίνουν στους 121! 121-0 είναι το σκορ. Άκουσε να δεις, Χριστό μου. Εγώ έχω πάει σε 3 celebrity game night και έχω χάσει. Πρέπει επιτέλους να έρθω σε ένα παιχνίδι και να κερδίσω. Καταλαβαίνεις? Θα κατακύρω το παιχνίδι. Θα είναι ακόμη πιο εντυπωσιακό αν το καταφέρετε στον τελευταίο γύρο και κάνετε την ανατροπή, θα χαρίσει ακόμη περισσότερο. Μπράβο. Έτσι. Μπράβο. Και μήπως θες να το λήξουμε και να πάμε κατευθείαν στον τελευταίο γύρο? Όχι, όχι. Θα έκανε... είμαστε εδώ. Αυτό δεν το έκανε ένας πρόεδρος, ένας δικτάτορας, δεν ξέρω αν το άκουσες, Βαγγέλη. Σαν ένα ποδοσφαιρικό αγώνα στο 69. Ναι, στην Μαυριτανία. Διέκοψε τον αγώνα στη Μαυριτανία. Ναι, βαριόταν από αυτό ωραία που έβλεπε και είπε κατευθείαν πέναλτι, παιδιά, πάμε. Έτσι. Τι, είμαστε τόσο βαρετοί. Πάμε στα πέναλτι. Βαριόμαστε εδώ. Δεν νομίζω βαριόμαστε. Βαριόμαστε. Ας απαντήσω τα καλημερούδια από εκεί. Όχι, δεν μιλήσω. Ούτε καν μιλάνε. Παριούνται, παιδιά. Πάμε να δούμε τις απαντήσεις. Στην τρίτη θέση, μετά τον Νάνο, τον Νίκο Ρίζο και πριν την Πινέζα, είναι εμένα. Πιο κοντός και από μένα. Δεν μπορούσα να το πω αυτό, συγγνώμη. Όχι. Δες εδώ λίγο. Εγώ και ο Θάνος. Όχι, εντάξει. Για πάμε στην πέμπτη θέση. Στην πέμπτη θέση είναι... Νάτος και ο Θάνος. Οι μέλισσες αποδεικνύονται πραγματικά πολύ δυνατή ομάδα με τις απαντήσεις που μέχρι τώρα έχουν δώσει. Και στην 7η θέση είναι η Τάπα. Πιο κοντός και από Τάπα. Παλιοτάπα. Βαγγέλης και Σπύρος κοντά μου. Λοιπόν... Καταρχήν, συγγνώμη, αν πρέπει να κερδίσει κάποιος εδώ πέρα, είμαστε εμείς, γιατί εγώ ήμουν στον Α 10 χρόνια. Στο Δελτίο Ειδήσεων ήσουν, Βαγγελία. Βεβαίως. Τι ρεπορτάζ έκανες? Τα πάντα. Ελεύθερο. Και εσύ πολύ εργαλείο. Ναι, ναι, ναι. Και τώρα καλημερούδια. Και τώρα καλημερούδια. Γιατί δεν είσαι και σε κανένα ραδιόφωνο, αφού είσαι top ραδιοφωνικός παραγωγός. Αν ακούει κάποιος, είμαι διαθέσιμος. Είσαι έτοιμος. Και φιλός. Έκανες εκπομπή πολλά χρόνια με τη Μίνα την Πυράκο, από ό,τι θυμάμαι. Και τη Μαριλού Ρεπαπή. Με τη Μαριλού Ρεπαπή. Στο Νίτρο. Στο 8-10 το πρωί δεν ήταν? Ναι, ναι, ναι. Τέλεια. Λοιπόν, πώς περνάς τα καλημερούδια? Τέλεια. Πολύ ωραία. Δεν φαίνεται, απλά δεν κερδίζουμε, βεβαίως. Μην προδικάζεις, ακόμα έχουμε δρόμο. Πώς φαίνεται η αλλαγή από ειδήσεις σε πρωινό? Μετάβαση. Ντρέπομαι που το λέω, αλλά πάρα πολύ ωραία. Είναι, περνάς καλύτερα, δεν έχεις αυτό το άγχος το κυνήγι του ρεπορτάζ? Δεν έχεις αυτό το άγχος, έχεις άλλα άγχη βέβαια, ναι, αλλά είναι καλύτερα. Αλλά πίνεις το καφεδάκι σου χαλαρά, κουβεντιάζεις, βλέπεις ωραίες παρουσίες. Τι να πω, Ντορέτα. Ναι, ναι, θα λες εσύ. Ναι, και καμιά απάντηση. Ένα χειροκρότημα για τον Βαγγέλη και τα καλημερούδια. Και πάμε τώρα στο Σπύρο. Ο Σπύρος, είπαμε ότι είναι. Ο Σπύρος Κουδούνης. Γι' αυτό κρέμασες και όλα σε αυτό το κουδουνάκι εδώ πέρα. Έτσι. Για λέγε, Σπύρο, τη δική σου ιστορία. Τι να πω τώρα. Από πού μας έρχεσαι εσύ? Από τη Ρόδο. Από τη Ρόδο, από ποιο μέρος της Ρόδου? Κρεμαστή. Εκεί ξεκίνησες στα ντραμς. Πιτσιρικάς, πήρες αυτή το δικό σου. Α, σε είχαμε άλλη σε αποθήκη. Για ακόμα σε αποθήκη, ναι. Έφυγες από το σπίτι μέσα. Και εκεί έκανες το κρεβατάκι σου, έβαλες το ράτσο στην αποθήκη. Όταν επιστρέψει εκεί, κοιμάσαι μέσα. Εκεί, εκεί. Πολύ ωραία. Θεωρείς από τους καλύτερους δράμες στην Ελλάδα, λένε οι ειδικοί. Λένε. Και έτσι είναι. Κάνεις μαγικά πράγματα.
Και δεν παίζει μόνο drums, μπορεί να παίξει τραπέζια, καρέκλες, κατσαρόλες, τα πάντα. Ό,τι υπάρχει γύρω σου το κάνεις μουσική. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Σπύρο και Ευαγγέλη, σας εύχομαι καλή επιτυχία. Πάμε στον τρίτο γύρο. Ρωτήσαμε 100 και ψάχνουμε τις 6 δημοφιλέστερες απαντήσεις. Πείτε μας κάτι που κάνουμε στη μύτη μας. Για λέγε, Ευαγγέλη. Τι σκαλίζουμε. Τι σκαλίζουμε, λέει ο Ευαγγέλης. Και... ναι, είναι μέσα, αλλά είναι στην πέμπτη θέση. Σπύρο, τι λες εσύ. Μακιγιάρουμε. Τη μακιγιάρουμε, λέει ο Σπύρος. Τη μακιγιάρουμε. Δεν είναι μέσα. Ο Βαγγέλης κερδίζει και θα μας πει τι θα κάνει η ομάδα του. Θα παίξει. Ναι, ναι, θα παίξει, θα παίξει. Θα παίξει. Τα καλημερούδια μιλάνε. Σοφία, σε ακούμε. Πες μας κάτι που κάνουμε στη μύτη μας. Τη ρουφάμε. Τι ρουφάμε, λέει η Σοφία. Ναι, είναι μέσα. Φυσάμε, καθαρίζουμε. Φυσάμε, καθαρίζουμε με ρουφάμε. Έχει μια απόκληση, αλλά... Τι. Άστησε να τι είναι, παιδιά, τη ρουφάμε για να τη φυσήξουμε. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εγώ δεν ρουφάω. Ρούφα τη μύτη σου τώρα. Δεν χρησιμοποίησα το κατάλληλο ρήμα, αλλά όλοι καταλάβαμε τι ήθελα να περιγράψω. Ρουφάμε. Ειδικά με τον τρόπο που το είπε. Να σύμφωνα να πούμε. Ο Σπύρος. Παρακαλώ, βρείτε τα. Και ο Σπύρος είπε μακιγιάρουμε, αλλά άλλο εννοούσε. Τι εννοούσε. Δεν μπορώ να σου το πω τώρα, θέλουμε να παίξουμε εμεί. Δεν έχει σημασία. Η αίσθηση που σου δίνει και το αποτέλεσμα. Ωραία, πάμε να φύγουμε, παιδιά. Αφού δεν έχει διαπολογιστή. Χρήστο, πες μας, παρακαλώ, κάτι που κάνουμε στη μύτη μας. Πλαστική. Πλαστική, λέει ο Χρήστος. Και... δεν έχω κάνει. Μην... να, μια καλή απάντηση που πρέπει να είναι μέσα. Ναι, είναι μέσα. Ρινοπλαστική. Τι λες, Δωρέτα. Κάτι που κάνουμε στη μύτη μας. Τις βάζουμε σκουλαρίκι. Τις βάζουμε σκουλαρίκι. Piercing, να. Piercing. Piercing, λοιπόν. Να, μια καλή απάντηση που βεβαίως είναι μέσα. 64 η πόντη. Τα καλημερούδια βρήκαν ρυθμό. Και από ό,τι φαίνεται, δεν λέω τίποτα άλλο. Έλα, Κώστα. Ήρθε η σειρά μου. Έλα. Την. Πώς το λένε αυτό που την κάνουμε έτσι, τη συνοφριώνουμε. Συνοφριώνουμε. Είναι μορφασμός. Τη μαζεύουμε. Συνοφριωνόμαστε. Συνοφριωνόμαστε λοιπόν. Αυτό το τέτοιο. Δεν είναι μέσα. Ναι, ωραίο. Συνοφριωμένοι είμαστε. Τι κάνουμε, λέμε τώρα. Παγγέλη, σε ακούμε. Παιδιά, τη μύτη μας την βάφουμε. Τη βάφουμε. Το είπαμε. Την μύτη μας την. Δεν λέμε άλλο. Δύο. Σύσκεψη. Σοφία μου, το είπατε πριν. Την ξύνουμε. Ξύνουμε. Για να δούμε, την ξύνουμε. Ναι, είναι δημοφιλέστερη. Είναι δημοφιλέστερη. Μπράβο, Σοφία. Κρατάς την ομάδα μέσα και έμεινε μια τελευταία απάντηση. Πάλι ο Χρήστος Νέζος. Κάτι που κάνουμε στη μύτη μας. Τι κάνουμε. Τι να βγει από μένα. Δεν προλαβαίνω, ο Χρήστος Νέζος. Και έχει μείνει μια απάντηση τελευταία. Για να δούμε εάν οι μέλισσες σε αυτές τις δύσκολες πραγματικά συνθήκες καταφέρουν να βρουν απάντηση. Δύσκολες γιατί έχουν υποθεί περισσότερες προφανείς απαντήσεις. Γι' αυτό το λέω. Άρα, κάτι που κάνουμε στη μύτη μας, περιμένουμε την πρόταση του Κώστα. Τι ματώνουμε. Θάνο. Επέμβαση για διάφραγμα. Επέμβαση για διάφραγμα. Υπάρχει η ρινοπλαστική βέβαια μέσα, αλλά ενδεχομένως να είναι διαφορετική. Σπύρο, τι λες. Χτυπάμε, ματώνουμε. Χτυπάμε, ματώνουμε. Παντελή. Με έχουν καλύψει τα παιδιά. Είναι... άρα προλαλήσατε. Χτυπάει, ματώνει μύτη και διάφραγμα. Χρήστο, τι λες εσύ. Νομίζω, παιδιά, το τρίτο. χτυπάμε, ματώνουμε. Ναι, δεν υπάρχει. Χτυπάμε, ματώνουμε. Πιστεύεις ότι είναι πιο πιθανή αυτή η απάντηση. Για να δούμε, λοιπόν. Μεγάλη αγωνία από τα καλημερούδια ειδικά, γιατί περιμένουν τώρα να πάρουν τους πρώτους πόντους. Να μπουν στο παιχνίδι. Και βεβαίως οι μέλισσες θέλουν να γίνουν το απόλυτο φαβορί. Εάν χτυπάμε, ματώνουμε, είναι σε αυτή την έκτη απάντηση. Άμα δεν είναι να πω μια δεν είναι μέσα! Τα καλημερούδια! Τα καλημερούδια πανηγυρίζουν! Πανηγυρίζουν, παίρνουν 93 πόντους και το σκορ γίνεται 93-121. Οι πρώτες δηλώσεις των νικητών. Πολύ συγκινημένη. Ευχαριστώ τη μαμά μου, ευχαριστώ τον παπά μου. Κώστα, εσύ. Είμαι πάρα πολύ περήφανος για την ομάδα. Και τι απάντηση θα έδινες. Νομίζω ότι χώνουμε. Χώνουμε τη μύτη μου. Α, χώνουμε τη μύτη. Μεταφορικά. Μεταφορικά, για να δούμε. Χώνεις τη μύτη σου. Για να δούμε, λοιπόν, στην έκτη θέση. Μπορεί να είσαι εκτός χρόνου, αλλά... Α, όχι, όχι. Απάντηση να φύγει. Κρυατάκια. Πάμε στον τέταρτο γύρο. Ωραία.
Σοφία και Θάνος κοντά μου. Καλησπέρα. Γεια σου Θάνο. Γεια σου. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το σοφάκι. Η Σοφία Μανολάκου, η οποία... Καταρχάς, σαν να ανταγωνιζόμαστε τις ηλικίες, έχω γεννηθεί το 1987. Όλοι μαζί, Έχουμε ακούσει και χειρότερα, βέβαια, από στον Σοφάκη. Έχουμε ακούσει 95 και 96, πες Θάνο. Και ηλικίες τέτοιες. Πολλές τέτοιες ηλικίες. Εσύ πότε είσαι, Θάνο? 83. Σου παραμιλάς, τις... Α, είσαστε η γενιά του 83. Ναι, εκεί κοντά είμαστε όλοι. Η αδικημένη γενιά του 60 είμαστε. Σωστός. Πού γεννήθηκες, Σοφάκη? Αχ, γεννήθηκα στην Αθήνα, αλλά μεγάλωσα στις Κροκιές Λακωνίας. Τέλεια. Και η πρώτη σου εμφάνιση... Η πρώτη σου τηλεοπτική εμφάνιση ήταν στο Super Deal ή... Ναι, ήταν μαζί σου. Τότε στο... Μαζί σου. Είχε τη βαλίτσα με, με τον αριθμό 23. Γιατί έπαιρνε αυτόν τον αριθμό? Αυτό μου έδωσε, αλλά ήταν και τυχερό αργότερα, αν ξέρεις. Πήγε καλά. Για ποιο λόγο, έγινε κάτι? Γενικά, όπου το παίζω σε τυχερά παιχνίδια κτλ. Μου πάει, μου πάει καλά. Είσαι γουρλής. Και είσαι και 23 μήνες από ό,τι ξέρω με τον Σπύρο μαζί. Είσαι γι' αυτό. Είμαι 7 χρόνια. Α, 7 χρόνια, εντάξει, αυτό είναι παραπάνω. Μήπως το πέτυχα. Πόπο, με ξέρεις από μικρό μου στα κοκορίτσια. Έτσι ήσουν και τότε. Ήσουν πάντα γλυκούλα, ομορφούλα. Κάνω αποτρίχωση. Λοιπόν, έχεις κάνει και θέατρο από ό,τι ξέρω, Ναι, έχω σπουδάσει υποκριτική. Τώρα είμαι σε... Δεν βλέπω, δεν ακούω, δεν μιλάω. Δεν μιλάω κάθε Δευτέρα στο Θέατρο Αθηνά και κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή με ταξωτές γυναίκες στο Θέατρο Underground. Μπράβο, μπράβο, Σοφία. Πολύ χαίρομαι για σένα. Να το χειροκροτήσουμε το κορίτσι μας. Η βαλίτσα τελικά για σένα έκρυβε ένα λαμπρό μέλλον. Έτσι. Με το ρυθμό 23. Ο Θάνος ο κιθαρίστας, τι έχει να μας πει? Ο Θάνος με το φοβερό τατού. Έτσι. Δεν τα του, πέρναγα κάτω από μια οικοδομή και έπεσαν χρώματα πάνω μου. Όχι, είναι πολύ ωραίο. Το έπινα με χλωρίνη, αλλά δεν φεύγει. Εντάξει. Και άμα θες να το βγάλεις κάποια στιγμή, τι κάνεις, αλλάζεις χέρι. Ξέρεις. Αλλά δεν γίνεται. Πλάκα, πλάκα, δεν υπάρχει άλλη λύση. Πολύ ωραίο ήταν. Στο μέλλον θα τα κάνεις αυτά. Για λέγε, Θάνο, για την κιθάρα. Κιθάρα ξεκίνησα να παίζω... Ναι, πιο μεγάλη λατρεία. Ξεκίνησα να παίζω από τα 6 μου χρόνια. Από τότε βασικά που θυμάμαι τον εαυτό μου, στην αλήθεια. Και από εκεί και πέρα, σιγά σιγά... Πώς μπήκες και... στην ομάδα εδώ στις Μέλισσες? Καλά, παιδιά, γνωριζόμαστε πολύ καιρό πριν. Με το Χρήστο είμαστε φίλοι από πολύ παλιά. Και με τον Παντελή. Φιλάκια, αγόρι μου. Ζετέμ, ζετέμ. Είχαμε και άλλη μπάντα πιο πριν και με τον Χρήστο και με τον Παντελή. Δεν πήγε και καλά. Δεν πήγε και τόσο καλά, ναι. Διαβάζω εδώ πέρα, Θάνο, ότι έχετε 320.000 likes. Μόνο. Μόνο, ναι. Όντως, είναι λίγα. Κάτι κάνει λάθος ο μάνατζερ. Ναι. 60 εκατομμύρια views στο YouTube γύρισε, κύριοι Μέλισσες. 350.000 followers. Καλά πάει. Μια χαρά πάτε. 600 live, 8 βραβεία ΜΑΤ, 23 υποψηφιότητες. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Δεν τα βάζετε όλα αυτά. Θάνο, είσαι έτοιμος? Είμαι πάρα έτοιμος. Τα χέρια πίσω, τα χέρια ειδή, Σοφάκη. Στείλτε μου θετική ενέργεια, στείλτε μου. Και πάμε στον τέταρτο γύρο. Ρωτήσαμε 100 και ψάχνουμε τις... 8 δημοφιλέστερες απαντήσεις. Πείτε μας ένα χρώμα με το οποίο θα περιγράφετε τη ζωή σας. Λέγε, Θάνο. Πράσινο. Πράσινο. Το πράσινο είναι μέσα, είναι στην πέμπτη θέση. Τι λέει, Σοφία? Ροζ. Ροζ, λέει η Σοφία. Όλα ροζ. Και ναι, είναι μέσα, να είναι πιο κάτω. Έτσι ο Θάνος κερδίζει. Και οι Μέλισσες παίζουν. Κώστας, ακούμε. Πες μας ένα χρώμα με το οποίο θα περιέγραφες τη ζωή σου. Μπλε. Μπλε. Και το μπλε είναι μέσα στη δεύτερη θέση. Χρήστο, τι λες? Κόκκινο. Κόκκινο. Γιατί κόκκινο? Γιατί έτσι. Σωστός. Για να δούμε το κόκκινο. Το κόκκινο είναι μέσα στην πρώτη θέση. Νομίζω. Για λέγε, Παντελή. Μαύρο. Μαύρο, λέει ο Παντελής. Γιατί κάποιοι θα το πάνε. Μαύρο, μέσα για το μαύρο. Σπύρο, τι λες? Άσπρο. Άσπρο, λέει ο Σπύρος. Άσπρο αυτή την περίοδο. Ναι, είναι μέσα για το άσπρο. 15 το είπαν. Θάνο, ένα χρώμα με το οποίο θα περιέγραφες τη ζωή σου. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Το γαλάζιο είναι
μέσα στην τέταρτη και βλέπω. Να το λήξω! Ο κόσμος το λήγει τώρα. Κίτρινο! Κίτρινο! Και το κίτρινο. Και το κίτρινο είναι. Όχι! Πρώτο χ. Χρήστο, τι λες. Όπα, ρε παιδιά. Πώς θα περιγράψουμε. Γρήγορα. Χρυσό. Χρυσό. Δίνουμε χρυσό. Το χρυσό είναι. Έξω, σύσκεψη τα καλημερούδια. Παντελή. Ασημένιο. Ασημένιο λέει ο Παντελής και για να δούμε αν είναι μέσα το ασημένιο. Δεν είναι το ασημένιο. Τα καλημερούδια έχουν τη δυνατότητα να περάσουν μπροστά. Αυτή τη δύσκολη ερώτηση μάθαμε ότι ξέρουν τα χρώματα τα παιδιά. Ναι. Χρήστο, τι προτείνεις. Να πω αυτό που είπαμε και ναι. Συμφώνησε και ο Κώστας. Δωρέτα, αρχηγέ. Ναι, να πες, πω, επειδή έχουμε πει. Πες ό,τι θες, έτσι για να σου αποφασίσει. Δωρέτα. Α, εσύ αποφασίζεις. Ναι, ναι, ναι. Μοβ. Μοβ. Σοφία. Θα συμφωνήσω, μοβ. Βαγγέλη. Όμορφο. Χρώμα. Όμορφο. Χρώμα. Ένα όμορφο χρώμα. Κώστα. Μοβ. Μοβ. Και η Δωρέτα έχει το λόγο. Παιδιά, εντάξει, τώρα επειδή βλέπω και σκοτεινιάζει, πάει ροζ, μαύρο, να πω ένα μοβ. Ένα μοβ. Θέλω πάρα πολύ να είναι το μοβ, εντάξει. Το μοβ θα σας δώσει αν είναι 176 πόντους. Και το μοβ είναι μέσα! Είναι φοβερό! Με ένα χρώμα παίρνουν 176 πόντους τα καλημερούδια και περνάνε στην πρώτη θέση. 269 πόντους. 269, οι μέλησες παραμένουν στους 121 πόντους. Κάνατε όλη τη δουλειά, παιδιά. Πραγματικά βρήκατε 7 απαντήσεις έτσι και χάσατε στο τέλος. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο γύρο, στον πέμπτο. Εδώ θα παιχτεί το παιχνίδι. Κώστας και Χρήστος μαζί μου! Το τέλος, μπήκα στο τέλος, Παναγία μου. Πω πω, Χριστέ μου, εγώ βγήκα στο τέλος για να... Πώς αισθάνεσαι, Χρήστο, πες μου. Να σου πω, δεν μου αρέσουν εμένα καθόλου τα παιχνίδια. Τι προφέρω, ναι, το ξέρουν αυτοί, γιατί βρίζω κάθε φορά όταν λέω σε παιχνίδι. Βρίζω, δεν μου αρέσουν τα παιχνίδια, δεν έπαιζα ποτέ παιχνίδια. Δεν ξέρω γιατί, δεν μου αρέσουν. Ούτε στις παρέες παίζεις. Ποτέ. Τα θεωρώ. Παλέρμο δεν παίζεις. Όχι, καλέ, τίποτα, έχω άγνοια από όλα αυτά. Ούτε μονόπολη, ούτε τίποτα. Ούτε μονόπολη, 2-3 φορές θα μπει. Τάβλη, όχι, καλή τίποτα. Πυρίμπα. Όχι, άπαπα, ότι βαριέμαι πολύ. Κρυφτό, είναι κρυφτό. Για μεγάλους την πυρίμπα, δεν είναι για μένα. Κρυφτό, κυνηγητό, όταν ήμουν μικρός, πιο παλιά. Ναι, πολύ ναι. Παλιά. Τώρα δεν μου αρέσουν καθόλου τα ποδόσφαιρα. Ποδόσφαιρα έχεις παίξει ποτέ. Έχω παίξει. Δεν είμαι φαν. Βρήκαμε κάτι. Έχει παίξει ποδόσφαιρο. Είπε να ναι. Παίρνει το τελευταίο. Ποδόσφαιρο, ναι. Τι θέση έπαιζε, Χρήστο. Τερματοφύλακα, μεγαλό. Τερματοφύλακας, γιατί, ναι. Για ποιο λόγο. Εντάξει, δεν είμαι πολύ ψηλός, είμαι 81, αλλά το έχω στα μπλουζόν. Από πού είσαι, Χρήστο, πού κατάγεσαι. Γεννήθηκα στην Αθήνα, στο Έλενα. Ναι, ναι, μάλιστα. Δουλειά σου, Κωστάκη, θα σε περιποιηθώ την εκπομπή. Πάμε σε άλλη ερώτηση, ναι, κοινού, ερώτηση, οτιδήποτε. Μην πεις πως το νετώνεις, αλλά να πούμε αυτό, ότι είσαι Highlander, ο Highlander της ελληνικής τηλεόρασης. Ο Obi-Wan Kenobi. Μ' αρέσεις, πολύ το αγαπώ. Αγοράκι μου, όχι εννοώ. Είναι σαν να ξεκίνησες τώρα, Χρήστο. Μπράβο, ναι, ευχαριστώ. Βρεσκόμαστος. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Η αλήθεια είναι σαν να μην έχει περάσει μια μέρα. Και δεν έχω κάνει και τίποτε. Ναι, εδώ χειροκρότημα. Συνεχίζει ακόμα τα φοβερά ρεπορτάζ έξω. Ναι, κάνω το ταξιδεύοντα. Κάτι εκπομπές, μουσικές εκπομπές. Ναι, ναι, αυτό με τον Νότι Σφαγιανάκη που κάνεις. Αυτή είναι μόνο με τον Νότι Σφαγιανάκη που κάνεις. Όχι, έχω κάνει 5. Α, γιατί. Όποτε δεν είναι άμπλο, βλέπω τον Νότι Σφαγιανάκη. Έχω κάνει τον Νότι σε 5 ταξιδεύοντα. Έχω κάνει και Νατάσα που έχει κάνει τρει. Νομίζω ότι είσαι με τον Νότι. Έχω κάνει με το Ρέμο, με τη Βανδί, με έχω κάνει με όλου. Οι μέλισσες μου λείπουν ακόμη, αλλά θα μπουν. Δεν έχεις πει στις μέλισσες. Γιατί έχει πέντε, πέντε εισιτήρια, είναι, δεν είναι. Α, σωστά, αγάπη. Όταν έχεις κάνει τέτοιου είδους εκπομπές. Πέντε δωμάτια. Όταν έχεις κάνει, Χρήστο μου, τέτοιου είδους εκπομπές που έκανες κι εσύ. Εννοείται. Σε περίπτωση που πηγαίνατε σε μια εκπομπή του Χρήστου Νέζου, Κώστα. Έχουμε πάει. Έχετε πάει. Στην δική σου πάει, στην δική σου πάει. Προσωπική. Θα ζητούσατε 5 ξεχωριστά δωμάτια. Και 5 σουίτες ή όλοι μαζί σε ένα δωματιάκι θα χωρούσατε. 5 σουίτες, τα καλύτερα. Να το είναι star, δεν μπορείς. Δεν... Άστο Χρήστο, άστο, πάρε εμένα καλύτερα. Ναι, παίζω εγώ. Γιατί μια χαρά, ωραία ιδέα. Πραγουδάμε ωραία. Κώστα, για να πες τα δικά σου νέα. Επιτέλους ήρθαμε, γιατί το έχουμε πει τόσες φορές. Πραγματικά, εμείς έχουμε τραγουδήσει μαζί. Έχουμε τραγουδήσει μαζί, έχουμε τραγουδήσει. Έχω τραγουδήσει με μέλισσες, για να μην λέτε. Και χορέψει κιόλας. Και χορέψει.
Εκεί είσαι. Επίσης θέλω να πω ότι όλο αυτό είναι σικέ και το κάναμε για να υπάρχει λίγο suspense για το τελικό, για το τελευταίο γύρο. Γιατί αλλιώς δεν είχε νόημα να πάρουμε και αυτήν την ερώτηση και να πάμε κατευθείαν έτσι. Δεν έχει νόημα να πάρετε καμία άλλη ερώτηση από εδώ και πέρα. Για να δούμε τώρα. Σεμνά. Μία ερώτηση μένει και είμαστε έτοιμοι να τη δούμε. Βλέπεις καλά μέσα τα γυαλιά ή... Ναι. Για να ξέρεις, εδώ είναι το... Το βλέπω. Okay. Πάμε λοιπόν, πέμπτη ερώτηση. Ρωτήσαμε 100 γρήγορα, και ψάχνουμε τις... Πάτα το κουμπί και βλέπεις. 7 δημοφιλέστερες. Η καταγωγή σου Κώστα από πού είναι? Η μητέρα μου από Αγρίνιο. Από Αγρίνιο. Λοιπόν, πείτε μας μια πόλη της Ελλάδας που φημίζεται για τα γλυκά της. Πρώτος ο Χρήστος. Εγώ. Ξάνθη. Η Ξάνθη φημίζεται για τα γλυκά της. Η Ντορέτα τα ξέρει αυτά από την εκπομπή που έκανε. Τελευταία. Ναι, η Ξάνθη είναι μέσα. Με 6 απαντήσεις. Ο Κώστας όμως έχει τη δυνατότητα να βρει μια καλύτερη απάντηση. Από τα Φάρσαλα. Τα Φάρσαλα. Ναι. Χαλβάς. Ναι. Χαλβάς Φαρσάλων. Για να δούμε αν τα Φάρσαλα είναι μέσα. Δεν είναι τα Φάρσαλα. Ο Χρήστος λοιπόν αποφασίζει. Ποιος θα παίξει, Χρήστο? Εμείς παίζουμε. Παρακαλώ, τα καλημερούδια έχουν το λόγο. Τα καλημερούδια μιλάνε και πάμε στην αρχηγό. Μάλιστα. Στην Ντορέτα Παπαδημητρή. Μάλιστα. Ντορέτα, πες μας μια πόλη της Ελλάδας που φημίζεται για τα γλυκά της. Η Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη πρέπει να έχει την πρώτη θέση λογικά. Και δικαίως, ναι! Η Θεσσαλονίκη! Δεν γίνεται να μην πάρεις 2-3 κιλά στη Θεσσαλονίκη όταν πας, μόνο τα γλυκά έτσι. Για πλάκα, και δεν γίνεται να πάρεις και 42 πόντους! 144! Για να δούμε τι θα πει ο Κώστας Μαρτάκης. Πάμε. Έλα, Κώστα. Σύρος. Σύρος, τα λουκούμια της Σύρου. Σκά. Ερμούπολη, μήπως τέτοιο. Να δούμε, ναι, η Σύρος είναι μέσα. Ο Κώστας. Ο Κώστας πέφτει στα πρώτη. Παναγία μου. Η πρώτη σωστή απάντηση του Κώστα. Γίνεται ανατροπή, θα πρέπει να πούμε για τις μέλισσες. Γίνεται ανατροπή αυτή τη στιγμή. Πάμε στον Βαγγέλη. Α, ναι. Οι Σέρες. Οι Σέρες. Φημίζονται για. Κανές. Ωραία, πάμε να δούμε λοιπόν. Σέρες. Ναι, οι Σέρες είναι μέσα. Τι λέει η Σοφία? Μόνη σου, Σοφία, έλα. Θεέ μου. Χανιά. Τα Χανιά. Τα Χανιά. Δεν είναι μέσα. Τι λέει ο Χριστός? Δεν είναι πάλι πολύ. Έλα, πες κάτι θα πει. Έχεις ταξιδέψει όλη την Ελλάδα. Έχω νομίζω ότι έχω φάει, αλλά δεν νομίζω ότι δεν τις έχουν ψηφίσει. Ξέρω πόλεις, αλλά δεν ξέρω. Γρήγορα, Χριστό, θα πες το χει, γρήγορα. Κομωτινή. Κομωτινή και η Κομωτινή είναι... Δεν είναι η Κομωτινή. Σύσκεψη η αντίπαλη, παρακαλώ, που ήδη γίνεται από την βλέπω. Άντε ρε που γελάς. Ντορέτα. Που φημίζεται για τα γλυκά της. Ναι, ναι. Για τα γλυκά της φημίζεται η Ζάκυνθος. Ζάκυνθος, η Ζάκυνθος. Η Ζάκυνθος δεν είναι μέσα. Εσείς δεν δίνατε εκεί διάφορα που... Ήμουν το Αλμυρού. Τυριά, τυριά και, ναι. Τα γλυκά δεν τα έχω πολύ. Τι άλλο έχετε δώσει, τυριά και... Τυριά, λάδι, ελιές, φρούτα, τι ωραία. Φυσικά. Ανταλλακτική ελληνικά, οικονομία. Ελληνικότατα προϊόντα. Αυτό το ωραίο. Πάμε στις μέλισσες λοιπόν να δούμε. Με μία σωστή απάντηση κερδίζετε το παιχνίδι. Μία πόλη της Ελλάδας που φημίζεται για τα γλυκά της. Τα Ιωάννινα. Ιωάννινα, Θάνο. Ιωάννινα. Σπύρο. Παντελή. Η Σμύρνη δεν είναι ελληνική. Τα Ιωάννινα. Ιωάννινα. Χρήστο. Θα πω τα κάτω παντήσια. Γιάννενα, ναι, και εγώ. Τα Γιάννενα, λοιπόν. Πάμε, δώσ' το. Τα δικά μας Γιάννενα. Δεν είναι κανείς από Γιάννενα. Δώσ' το. Αλλά είναι αγαπημένη σας πόλη. Για να δούμε, λοιπόν, τα Γιάννενα. Πάμε, Γιάννενα, όλοι, για να δούμε. Εάν είναι τα Γιάννενα, πανηγυρίζουν οι μέλισσες. Εάν δεν είναι, καλημερίζουν τα πανηγύρια. Πανηγυρίζουν τα καλημερούδια. Τα καληνυχτούδια. Τα καλημερούδια, τι λέμε, Θεέ μου. Γιάννενα! Ναι! Και τα Γιάννενα είναι! Τα Γιάννενα δίνουν τη νίκη στις μέλισσες! Και από τους 121 πόντους τα παιδιά φτάνουν τους 289. Σκέφτεστε λοιπόν ποιους θα στείλετε αυτή στην επόμενη φάση, Fast Money, και τα καλημερούδια... Δεν θα μας πούν καληνυχτούδια ακόμη. Θα περιμένουν, θα μείνουν μαζί μας. Τα Γιάννα, γιατί ξεχάσατε τα Γιάννα? Τα ξεχάσαμε. Και είσαι από τα Γιάννα. Τα κλαματάκια, για τα υφάκια. Από τα Γιάννα δεν είναι. Για να δούμε τις απαντήσεις. Στην τρίτη θέση, μετά τα Γιάννα, είναι η Βέρεια. Δεν θα μας κλείνει το μυαλό. Ραβανή. Και στην έκτη θέση, είναι η Καβάλα. Κουραμπιέδες. Κουραμπιέδες.
Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ένα θερμό χειροκρότημα για τα καλημερούδια. Τρεις σεζόν στο Celebrity Game Night και εδώ άλλες δύο θα έρθουμε τώρα. Κώστα, διάβασε διαφημίσεις. Διαφημίσεις. Άκου τι είπαν μέρος τρίτων. Τα καλημερούδια πήραν 269 πόντους. Πάρα πολύ θα μου πείτε. Δεν έφτασαν όμως για να πάνε στον επόμενο γύρο. Δεν πειράζει. Για 20 πόντους, Ντορέτα, χάσατε. Λίγο είναι 20 πόντοι. Δεν θα χορέψουμε παρέα, Ντορέτα. Δεν θα μου μάθεις καινούργια κόλπα. Θα σου μάθω παρόλα. Θα σου μάθω εγώ μάλλον. Θέλεις. Να σου μάθω αυτό το... Αυτό που το κάνεις. Ναι, ναι, εντάξει, θέλει δουλειά. Θέλει πολλά ιδιαίτερα. Να το. Να το, είναι καλή παιδιά. Κρίμα να το κάνουμε μαζί. Κάποια άλλη φορά ίσως. Θα μου επιτρέψεις, Ντορέτα, να πάω απέναντι τώρα στο Χρήστο. Τον αρχηγό των νικητών, για να ακούσω ποιοι θα έρθουν μαζί μου για χορό και για παιχνίδι. Αποφασίσαμε, μετά από μια τεράστια συζήτηση που είχαμε, να έρθω εγώ και ο Κώστας ο Μαυρογέννης. Χρήστος και Κώστας με ακολουθούν λοιπόν, φύγαμε! Yeah. Oh yeah. Κατάλαβε. Παρακαλώ, τώρα. Από εδώ, Κώστα. Παρακαλώ. Υπόκληση. Ιαπωνέζικη. Ποιος θα παίξει πρώτος. Λέω να παίξω εγώ. Παρακαλώ, Κώστα. Καλησπέρα. Από εκεί μέσα φεύγεις, τα σκοτεινά, να ακούσεις μουσική. Φατμάν. Ο Χρήστος Μάστερας, λοιπόν, είναι εδώ μαζί μας. Ξεκινάει τον τελευταίο γύρο Fast Money από τις Μέλισσες. Ο Χρήστος Μάστορας, πολυμάστορας. Ένα καταπληκτικό παιδί. Στην πάντα. Φοβερό, ναι. Ωραίο πλάνο έχεις, έτσι. Έχω φοβερά πλάνα. Ευχαριστώ το σκηνοθέτη μας. Ένα προβλήμα. Φωνή, φοβερή φωνή. Γράφει στίχους. Σκηνοθετεί. Μπαλέτο. Μπαλέτο. Αυτό δεν το είπαμε. Κάνει μιμήσεις φοβερές. Ναι, κάνω μιλήσεις φοβερές, ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Το ήξερες ή ξαφνικά σου γίνει, γιατί... Το έμαθα στην πορεία. Πώς με άκουσα αυτό? Ξαφνικά σε ένα βίντεο και λέω: όχι, καλός είμαι τελικά. Και... ήσουν καταπληκτικός. Έκανες 15 καλλιτέχνες στο βίντεο. Πώς μ' αρέσει που τους πολλαπλασιάζεις, προσθέτεις, βάζεις κι άλλους. Βάζω κι άλλους. Μήπως να σκάσετε τώρα κανέναν. Πρέπει να ήταν γύρω στις 8.30 καλλιτέχνες. Ο μισός ποιος ήταν? Ο μισός ήταν μισός Καρβέλας, μισός Δημητριάδη. Καλό. Θα κάνεις τίποτα γύρω. Με μισή. Ναι. Φοβάμαι. Κάνε τα άλλα μέλη του γκρουπ. Φοβάμαι. Αυτό, φοβάμαι. Παπακοσταντίνου. Όχι, έτσι ένας. Βασίλης Παπακοσταντίνου, για να ακούσουμε Βασίλη Παπακοσταντίνου. Όχι, και φύγαμε, με χειροκρότημα. Όχι, εγώ λέω να μην τον ακούσουμε, παιδιά, θα φάμε ξύλο. Αφήστε το καλύτερα. Πάμε κατευθείαν για... Νομίζω στο box. Θα έρθετε να σου το κάνω εγώ. Θα το κάνεις στο box. Θα σου το κάνω περιποιημένα τώρα. Εντάξει, ναι, με μουσικούλα και τα λοιπά. Είμαι λίγο παραπάνω ντροπάλος. Συγκεντρώσου τώρα. Στο παιχνίδι, 25 ευρώ. Συγκεντρωθώ τώρα, με έχεις αποσυντονίσει. Να πούμε ότι όσα χρήματα κερδίσετε θα πάνε στη Μέλισσα, ορφανοτροφείο Θηλαίων, με αντικείμενο την παιδική προστασία για κορίτσια. Ένα χειροκρότημα, πραγματικά κάνει φοβερή δουλειά. Ορφανοτροφείο Μέλισσα. Έχετε πάει από τη ξέρω. Έχουμε πάει, έχουμε κάνει την επίσκεψή μας, τα κορίτσια είναι όλα υπέροχα. Τέλεια. Λοιπόν, ξεκινάμε. Κοιτάς μπροστά και πες μας ένα είδος όπλου που χρησιμοποιούν οι μανιακοί δολοφόνοι στις ταινίες. 38. Πες μας τι μπορείς να δεις ένα σουφλατζίδικο. Γύρω. Πες μας μία λέξη με 3 α. Μπανάνα. Πες μας ένα μέρος του σώματος που συχνά κάνουμε ράματα. Γόνατα. Πες μας τη μεγαλύτερη απόσταση που έχεις διανύσει περπατώντας. 11 χιλιόμετρα. 11 χιλιόμετρα. 11,2. Ακρίβεια! 11 χιλιόμετρα. Μα τι με ρωτάς? Τι ερώτηση ήταν, φοβερή ερώτηση. Είναι φοβερή ερώτηση, ναι. Τη μεγαλύτερη απόσταση που...
Έλα εδώ, έλα εδώ. Θέλει να φύγει. Θέλει να περπατήσει τα χιλιόμετρά του. Φέτα από εδώ. 11 χιλιόμετρα. Αρχίζει να περπατάει. 11 χιλιόμετρα είναι. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε. Πρώτη ερώτηση. Μέχρι να σε ξαφύγει, Χρήστο μου. Ναι, η ερώτηση ήταν λίγο κουφή. Ναι, ήταν λίγο. Αλλά θα δούμε. Και η απάντηση ακόμα πιο κουφή. Ναι, οι σύνδεσοι αυτά λες 5-10. 5-10. Στρογγυλά νούμερα. Να το αφήσουμε στο 11. Για να ξεκινήσουμε με την πρώτη. Ένα είδος όπλου που χρησιμοποιούν οι μανιακοί δολοφόνοι στις ταινίες. 38 είπες. Άκου τι είπαν. Α, νόμιζα ότι το απάντησα. Νόμιζα ότι βγήκε. Χάρηκε. Συνηθισμένος από πριν, πραγματικά. Όχι, τώρα θα δούμε τη βαθμολογία. Τώρα θα βγει η βαθμολογία. Πόσοι το απάντησαν. 11 απαντήσει. Πολύ καλά. Καλύτερο από 10. Εντεκάρι. Το απάντησα μου φαίνεται παράξενο. Πες μας τι μπορείς να δεις ένα σουβλάτζι ειδικό και είπες... Γύρο. Γύρο. Το αγαπημένο μου. Ο γύρος... τι θα δώσει, άκου τι είπαν. 37 απαντήσεις. Χρήστο, έφτασε στους 48. Τρίτη ερώτηση. Πες μας μια λέξη με 3 α και είπες... Μπανάνα. 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 Τι λες, Ντορέτα. Θα πάει καλά σε αυτή την απάντηση. Αυτό πιστεύουμε όλοι και το ελπίζουμε. Μπανάνα. 14 απαντήσεις. Μια χαρά πας. Πολύ καλά σε όλες. Είσαι πάνω από 10 πόντους, 62 συνολικά. Πες μας ένα μέρος του σώματος που συχνά κάνουμε ράματα και πες στο γόνατο. Τι είπα. Πώς μου ήρθε. Για να δούμε. Άκου τι είπαν. 2. Γιατί? Είναι εξειδικευμένο το γόνατο, μάλλον. Το γόνατο θέλει εγχείρηση. Πέτα στη μεγαλύτερη απόσταση που έχει διανύσει περπατώντας, 11 χιλιόμετρα. Το χείο. Αστείο. Τι? Αποκλείεται, στημένο. Χρήστο Μάσταρα, σύνεσαι, κύριε. Επιστρέφει πίσω στην παρέα του. Γεια σου, Χρήστο. Συναρώματε. Καλά. Τι έγινε, τι κάναμε. 136 πόντους θέλεις. Εύκολο. Σου έχω εμπιστοσύνη. Με το γυαλί συγκεντρώνεσαι, κάνεις focus στο στόχο και κατευθείαν επίθεση. Αυτό, όχι το άλλο. Μπορείς να κλείσεις τα μάτια θες, δεν σε βλέπουμε εξάλλου. Πώς σε βολεύει. Έχεις 30 δευτερόλεπτα. Εάν ακούσεις αυτόν τον ήχο, δίνεις άλλη απάντηση. Εντάξει. Λοιπόν, για να δούμε τις ερωτήσεις, οι ίδιες είναι. Ο μπασίστας, λοιπόν, ο Κώστας, περνάει στην επίθεση. Πάει για 136. Πες μας ένα είδος όπλου που χρησιμοποιούν οι μανιακοί δολοφόνοι στις ταινίες. Μαχαίρι. Πες μας τι μπορείς να δεις ένα σουφλατζίδικο. Σουφλάκι. Πες μας μία λέξη με 3 α. Ανανάς. Πες μας ένα μέρος του σώματος που συχνά κάνουμε ράματα. Χέρια. Πες μας τη μεγαλύτερη απόσταση που έχεις διανύσει περπατώντας. Έχεις πολλά δευτερόλεπτα, 13. Έχεις χρόνο να σκεφτείς. 10 χιλιόμετρα. Πολύ καλός, κύριε σε κύριο παίκτη. Πολύ καλός, έχει προπονηθεί πολύ στο παιχνίδι από ό,τι φαίνεται. Wow. Η απάντηση 10 χιλιόμετρα ήταν η πιο έξυπνη, γιατί συνήθως αυτό λένε οι περισσότεροι. Δεν λένε 11. Ναι, είναι υπερβολή. 11 θα μπορούσα να πεις 11. Όχι. 8 μπορούσα να πω. Και όμως, τι ήταν απέναντι. 11, για άλλα λοιπόν στη θέση σου. Περπατάει πολύ τώρα γι' αυτό. Περπατάει περισσότερο από σένα. Περπατάει πάρα πολύ. Λοιπόν, ξεκινάμε με την πρώτη. Πες μας ένα είδος όπλου που χρησιμοποιούν οι μανιακοί δολοφόνοι στις ταινίες. Τι είπες, Κώστα? Μαχαίρι. Πολύ. Ο ένας 11, ο άλλος 10. Και είπες? Μαχαίρι. Άκου τι είπαν. 19 απαντήσεις. 83 πόντοι. Η δημοφιλέστερη απάντηση είναι... Καλάσνικοφ. Εντάξει, υπερβολή. Μετά το μαχαίρι. Μετά το πριόνι, παιδιά. Το Καλάσνικοφ είναι της μόδας, πολύ. Το τσεκούρι είναι το τσεκούρι μέσα χιλιά. Ρωτάει ο Κώστας. Όχι, δεν είναι. Λοιπόν, πες μας τι μπορείς να δεις ένα σουβλατζίδικο. Σουβλάκια. Και άκου τι είπαν. 36 το σουβλάκι. Αμέσως μετά το γύρο. Με 37. Εδώ πήρα τα άριστα. Είναι οι δύο δημοφιλέστερες. Αμέσως μετά ο κόσμος. Πες μας μία λέξη με 3 α. Ανανάς. Άκου τι είπαν.
10 απαντήσεις. 129 η μπανάνα είναι η δημοφιλέστερη. Μετά είναι πατάτα. Και μετά είναι ο ανανάς. 14 η δημοφιλέστερη. Ναι, υπήρχε διασπορά. Τέταρτη ερώτηση. Πες μας ένα μέρος του σώματος που συχνά κάνουμε ράματα. Α, και τα ράματα μέσα. Ράματα. Ναι. Ράματα. Λοιπόν, και πες χέρια. Λάμψη κεφάλαια. Χέρια. Εγώ θα έλεγα. Κεφάλαια, βράδυ. Κεφάλαια θα έλεγα λίγο, ναι. Για να δούμε τα χέρια. 23 τα χέρια. Πολύ καλή απάντηση. Το κεφάλι όμως είναι δημοφιλέστερη. Ναι. Με πόσους πόντους το κεφάλι. 32 το κεφάλι. Μετά είναι το χέρι, μετά είναι το πόδι και η τελευταία. Θέλουμε 48 ακόμη. Δύσκολο. Είναι δύσκολο, αλλά η απάντηση 10 θεωρώ ότι είναι δυνατή. Πες μας τη μεγαλύτερη απόσταση που έχεις διανύσει περπατώντας. 10 χιλιόμετρα. Τρελάνε με. Περπατάς 10 χιλιόμετρα, άμα είσαι σε σκοτούρες μεγάλες. Έχεις τρελαθεί. Απογοήτευση, μα έχεις φάει. Χιλόπιτα. Χιλόπιτα, ειδικά φεύγεις, περπατάς και δεν σταματάς. Και 11 χιλιόμετρα πας. Για να δούμε τα 10. Άκου τι είπαν. 24 κρίμα. Κρίμα γιατί ήταν καλή απάντηση. Τα 5 χιλιόμετρα είναι οι δημοφιλέστεροι. Με πόσο. Άρα με ένα πόντο παραπάνω, με 25. Εντάξει. Μάλιστα. Λοιπόν, αμέσως μετά τα 10 είναι. Τα 15. Μέλισσες και καλημερούδια, ελάτε στο κέντρο. Γιώργο το μικρόφωνο. 565 ευρώ πηγαίνουν στο ορφανοτροφείο. Στη Λέων Μέλισσα. Λοιπόν, παιδιά, πλησιάστε μπροστά για φινάλε στην εκπομπή. Ελάτε, παρακαλώ, πλησιάστε. Να κλείσουμε, να χαιρετήσουμε τους φίλους μας, τους τηλεθεατές μας που μας είδαν και σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το μικρόφωνο στη χορεύτρια, παρουσιάστρια, τραγουδίστρια, χορεύτρια. Απούμε ένα. Από τι να πούμε. Να πούμε ένα φινάλε τραγούδι μαζί. Ένα φινάλε τραγούδι να τραγουδήσουμε. Καλή νύχτα. Νύχτα. Και όχι, θέλετε να πούμε όλοι μαζί να φασιλιάσουμε τώρα. Γλυκά, γλυκά, γλυκά. Άκου τι πάνω, ωε, 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 ωε,